σε συνθήκες αφόρητης κατάστασης και δεν σας κρύβω ότι ναι, είμαστε live, περιμένω να μπείτε, μία μέρα πάρα πολύ δύσκολη που ακολούθησε μία νύχτα εφιαλτική. Παρακολουθώ από το πρωί αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία μεταδίδονται. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, προτιμώ όταν είμαι βαριά εξοργισμένη να μην μιλάω και να μην γράφω. Αλλά δεν άντεξα, φίλοι. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχω μεγάλη αγωνία για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί αν αυτό δεν είναι κόλαση, αυτό που ζούμε αν δεν είναι κόλαση, τότε η κόλαση ποια είναι ακριβώς. Είμαι βαριά εξοργισμένη για αυτούς τους ανίκανους, τους αναγκέφαλους, τους βλάκες, τους ληστές, τους ματαιόδοξους, τους κτηνώδεις, οι οποίοι κυκλοφορούν και οι οποίοι περιφέρονται με το ένδυμα του εκπρόσωπου του λαού και κάθονται και κάνουν στα κανάλια από το πρωί συμψηφισμούς. Καλησπέρα, Φανή μου. Έχω γίνει θηρίο. Δηλαδή, αναρωτιέμαι εάν αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν μανάδες, δεν έχουν πατεράδες, δεν έχουν κάποιον στο περιβάλλον τους να τους συμβουλεύσει να μαζέψουν αυτούς τους ελεηνούς τύπους που περιφέρονται σαν βουλευτές με τα κουστούμια και κάθονται στα παράθυρα και κάνουν συμψηφισμούς για το ποιος θα πήγε καλύτερα από ποιον στις μεγάλες καταστροφές και στην κόλαση στην οποία ζούμε και διαχειριζόμαστε. Δεν ντρέπονται που παίρνουν τα 8.000 ευρώ το μήνα και περιφέρονται και πολλά άλλα και περιφέρονται και μας έχουν τσιτώσει τα νεύρα όταν κάθονται και λένε συμβουλές και κουνάνε το δάχτυλο σε όλους εμάς που ζούμε μια κόλαση, 81 φωτιές στην Ελλάδα. Καίγονται τα πνευμόνια της γης, ζούμε μια κόλαση, ζούμε σε συνθήκες που αν αυτό δεν είναι η κόλαση που βλέπουμε στις εικόνες στις εκκλησίες, ποια είναι η κόλαση ακριβώς. Έχουνε το θράσος και βγαίνουνε και λένε ευτυχώς. Ευτυχώς τι ακριβώς είναι ευτυχώς για να το καταλάβω. Έχουνε καεί εκατομμύρια στρέμματα γης, έχουνε λαμπαδιά στα δέντρα. Καίγονται, Μάρο, αλήθεια σου λέω, δεν έχω την ηρεμία να σου πω καλησπέρα, να βρω τη δύναμη να πω καλησπέρα, γιατί έχουν βγει από το πρωί και νομίζω ότι είναι ρίσεις παιδιά άφλοι. Δεν μας αξίζει τέτοια διαχείριση. Δηλαδή, ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχουμε κάνει τόσα εγκλήματα για να μας αξίζουν αυτά τα οποία βιώνουμε. Ζούμε μέσα σε μια κατάσταση αδιανόητου καύσωνα, όπου παντού υπάρχουν στάχτες και βγαίνουν δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι και νέοι άνθρωποι και μεταδίδουν και λένε ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Ποια είναι τα θύματα που δεν θρηνήσαμε? Αυτοί οι διευθυντές στα κανάλια, γιατί δεν τους μιλάνε? Ποιο είναι τα θύματα που δεν θρηνήσαμε? Εκατοντάδες, χιλιάδες ζώα είναι στο έλεος της φωτιάς. Κάηκαν. Ο πόνος, οι κραυγές αγωνίας δεν τους έχουν εξεσκίσει τη δική τους ψυχή? Δηλαδή, όταν βλέπεις τα αφηνιασμένα άλογα, όταν βλέπεις εκατόμβες ζωών, είναι ζωές. Αυτά λοιπόν, παιδιά που μεταδίδεται με ένα μικρόφωνο, που έχουν τέσσερα πόδια και έχουν και αυτιά και ουρές, αισθάνονται, πονάνε, ζούνε, έχουν εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Ζούμε μία καταστροφή, μία μοναδική καταστροφή στον πλανήτη και βγαίνετε και λέτε ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Δεν ξέρεις ότι αυτό το σπίτι που καίγεται με ό,τι έχει μέσα, με ανθρώπους, με χελώνες, με σκατζόχυρους, με σκύλους, αύριο θα είναι το δικό σου, βρε ηλίθιε, σπίτι που θα καεί.
είμαστε όλοι τόσο εκτεθειμένοι σε μια κτηνόδη ηλικιότητα. Ήθελα να ξέρω γιατί δεν πιάνουν αυτοί οι αρχηγοί, οι οποίοι είναι μέσα στο κοινοβούλιο, να τους μαζέψουν όλους από τα κανάλια, να τους δέσουν, να τους βάλουν μέσα, να τους κάνουν αυτοί οι σύμβουλοι επικοινωνίας που παίρνουν χιλιάδες ευρώ, να τους καθίσουν κάτω και να τους πούνε, ρε εσείς, μην ξαναπείτε ότι δεν υπάρχουν θύματα. Μην ξαναπείτε ότι ευτυχώς. Μην ξαναπείτε ότι είμαστε τυχεροί. Έχεις δει σήμερα, όσοι έχουμε το κουράγιο να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο βλέπουμε, τις φωνές των πυροσβεστών που έχουν διασχίσει μέσα τους δρόμους οι οποίοι φλέγονται ανάμεσα από φωτιές, που προσπαθούν να βρεθούν σε σπίτια για να σώσουν ζώα. Αυτούς τους πυροσβέστες, οι οποίοι παίρνουν τα 700 ευρώ το μήνα, που έχουν πιάσει γατάκια στην αγκαλιά και τους δίνουν νερό, που έχουν προσπαθήσει να ρίξουν πόρτες για να δούνε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι, αυτούς τους εθελοντές, οι οποίοι έχουν ξεσηκωθεί από την άλλη άκρη της Αττικής και έχουν πάει εκεί να μπουν μέσα στη φωτιά, και οι οποίοι άνθρωποι, χωρίς κανένα κίνητρο ιδιαίτερο παρά μόνο την αλληλεγγύη, έχουν προσπαθήσει να σώσουν ό,τι μπορούσε να περισωθεί. Αυτοί οι άνθρωποι, τι πραγματικά τους αξίζει από μας, ένα τεράστιο συγγνώμη, μια τεράστια ευγνωμοσύνη, αλλά δεν τρώνε ούτε με την ευγνωμοσύνη μας, ούτε με τις συγγνώμες μας. Και βγαίνουν και λένε ότι ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε. Θρηνούμε, κύριοι, αν δεν έχετε καταλάβει, βιώνουμε ένα πένθος. Βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε το εξής, ότι πρέπει, κάποιοι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να μείνουμε μέσα στα σπίτια μας, γιατί βεβαίως υπάρχουν σωματίδια, στάχτες το λέω εγώ. Χτες το βράδυ μιλούσα με ένα φίλο και του λέω σε κλείνω, γιατί νομίζω ότι έχω πιάσει φωτιά. Δεν είχα πιάσει φωτιά, ήταν η καπνή που ερχόντουσαν από τη Βαρυμπόπη. Και να κλειστούμε, λέει, στα σπίτια μας, να κλείσουμε ερμητικά τα παραθυρόφυλλα, να μην μπαίνει τίποτα μέσα και να ζήσουμε μέσα στο σπίτι μας με μάσκες. Ρε φίλε, δεν τη θέλω αυτή τη ζωή. Αν είναι να ζω μέσα στο σπίτι μου, να κλείσω τα παράθυρα και τις πόρτες και να φοράω διπλή μάσκα μέσα στο σπίτι μου, δεν θέλω να ζω έτσι. Τα ζωντανά μου τι θα τα κάνω, θα τους βάλω μάσκες, γιατί αυτονόνη ζωή είναι δεύτερης ποιότητας από τη δική μου ζωή. Και η αγάπη που μου έχουν δώσει, η φροντίδα που μου έχουν δώσει, το βλέμμα που έχουν μοιραστεί μαζί μου, οι αγκαλιές που μου έχουν δώσει, θα τα πετάξω έξω στον κήπο χωρίς προστατευτικά μέτρα, γιατί η ζωή τους είναι υποδέστερη. Βεβαίως και σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που λέτε ότι είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι που είναι εθελοντές, που είναι πυροσβέστες, που είναι οι αστυνομικοί της ομάδας 2, τα παιδιά των 700 ευρώ, που είναι οι άνθρωποι που είναι οδηγοί ασθενοφόρων, που είναι διασώστες, που παίρνουν ελάχιστα χρήματα για να μπορέσουν να προσφέρουν την υπηρεσία τους, τις υπηρεσίες τους, να μπορέσουν να απαλύνουν λίγο τον πόνο και τον πανικό των ανθρώπων και των ψυχών που είναι τετράποδα. Έχουν καεί χιλιάδες ζώα, έχουν καεί άγρια ζώα, έχουν καεί, έχουν αφηνιάσει τα άλογα και τρέχουν ανεξέλεγκτα. Εγώ βλέπω ότι δίπλα στο σπίτι μου που είμαι στου Παπάγου φτάνουν οι αλεπούδες, παιδιά, φτάνουν οι αλεπούδες οι οποίες προσπαθούν να βρουν λίγο φαγητό και νερό. Έχουμε γαμίσει τον πλανήτη, έχουμε γαμίσει τις ζωές μας, έχουμε γαμίσει το σύμπαν και προσπαθούμε να βρούμε το ευτυχώς. Πού μπορεί να βρεθεί το ευτυχώς? Όπου και αν κοιτάξεις, αν ενημερωθείς από site, καίγονται τα πνευμόνια της γης. Υπάρχουν φωτιές αδιανόητες σε όλο τον πλανήτη. Και όπου δεν υπάρχουν φωτιές, υπάρχουν πλημμύρες. Και θα σκεφτώ εγώ να βάλω τώρα τη διπλή μάσκα, που εκτός από τον COVID, εκτός από αυτό το οποίο ζούμε σαν μια σύγχρονη πανούκλα, έχουμε, λέει, και τα μικροσωματίδια με το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν θέλω να ζήσω έτσι. Επειδή τα καταφέραμε, γιατί τα καταφέραμε και βλέπουμε τον πλανήτη να καταστρέφεται, δεν μας αξίζει αυτή η ζωή. Και αν δεν κάνουμε κάτι, όλοι μαζί χτες,
Χτες όμως, να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, θα γίνουμε ολοκαύτωμα. Ειλικρινά, βιώνουμε μοναδικές στιγμές αποκάλυψης. Και πιστέψτε με, ντάλα Αύγουστο, δεν θα ήθελα ποτέ να μεταδίδονται και να μοιράζομαι μαζί σας τέτοιες σκέψεις. Αλλά δεν ξέρω αν εσείς κοιμάστε. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ όχι εξαιτίας του καύσωνα, αλλά εξαιτίας της αφάνταστης αγωνίας. Βλέπω τώρα η τηλεόραση να έχει γεμίσει μαύρα καμένα δέντρα, τα οποία είναι σαν σκελετοί ανθρώπων που ζητάνε βοήθεια. Και μου λες εμένα, βγαίνεις στην τηλεόραση και μου λες ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Τα δέντρα δεν ζουν, δεν έχουν ψυχή. Αλίμονο αν τα πλάσματα του πλανήτη, τα ψάρια, τα δέντρα, τα άγρια ζώα, αν αρχίσουν αυτά να μας επιτίθενται, γιατί δεν αξίζουμε ούτε την αγάπη τους, ούτε τη στοργή τους, ούτε τίποτα. Και βγαίνουν οι βουλευτές, άκουγα τον αδιανόητο Γιάννη Λοβέρδο σήμερα να κουνάει το χέρι του, δεν με ενδιαφέρει αν είναι κάποιος Νέα Δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, να έχει γίνει κόλαση ζωή μας και να σπέρνουν το διχασμό, εμείς τι κάναμε, εμείς τα κάναμε καλύτερα, εσείς τα κάνατε χειρότερα. Δεν ντρέπεστε βρε, δεν ντρέπεστε που είσαστε άξεστοι, που δεν σας αξίζει αυτό το οποίο διαχειρίζεστε. Έχουμε παραδώσει τις ζωές μας σε άξεστους και ανεγκέφαλους. Έχουμε ζήσει τη στιγμή που πάει ο Αβγενάκης χωρίς ντροπή να υποδεχτεί στο αεροδρόμιο τον Ιακωβίδη, τον οποίο τον είχαν ξεχάσει. Τον είχαν ξεχάσει φτωχό και ανήμπορο και έπρεπε ο άνθρωπος να γίνει, να βγάλει λυγμό δημόσια για να θυμηθούμε ότι οι άνθρωποι που σηκώνουν την ελληνική σημαία στην πλάτη τους είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχη για να επιβιώσουν γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα. Αυτή είναι η ζωή που θέλαμε να ζήσουμε. Και μετά περιμένουμε την κυρία Τούνη να κάνει κριτική για το αν βρει στην Πάρνηθα ανοιχτά εστιατόρια. Γιατί αυτό τον κόσμο δημιουργήσαμε. Και βλέπω πραγματικά στα κανάλια ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, γιατί οι παλιότεροι, οι μεγάλοι σε ηλικία δημοσιογράφοι, γιατί να πω για τους τεχνικούς, οι οποίοι άνθρωποι είναι μέσα στις φωτιές και χωρίς να έχουν τη ματαιοδοξία της εικόνας, προσπαθούν να μεταφέρουν τις σκηνές αποκάλυψης, που βγαίνουν και λένε ευτυχώς, ευτυχώς και ευτυχώς και ευτυχώς. Δεν υπάρχει τίποτα ευτυχώς. Κύριε Πρωθυπουργέ, που σας βλέπω να χαιρετάτε εκεί πέρα απέναντι στην τηλεόραση, όχι, δεν είναι ευτυχώς. Δεν είναι ευτυχώς αυτό το οποίο ζούμε. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν και γόντουσαν 30, θα λέγαμε ευτυχώς που δεν κάηκαν 1.300. Δηλαδή, ο συμψηφισμός της ζωής έχει να κάνει με αριθμούς. Και αν και γόντουσαν 1.300, θα λέγαμε ευτυχώς δεν κάηκαν και 5.000. Υπάρχουν τα ολοκαυτώματα. Το ολοκαύτωμα είναι ολοκαύτωμα. Το ολοκαύτωμα είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, το πένθος είναι πένθος. Το εάν πενθείς 3, 13 ή 1.300 είναι αριθμοί. Και λοιπόν θα κρίνω εγώ την ποιότητα της ζωής βάσει αριθμών. Ακόμα και αν μια ψυχή χάσει τη ζωή της, γιατί θα μπορούσα κάτι να κάνω και δεν το έκανα, ευθύνομαι. Έχω μια συμμετοχή σε ένα έγκλημα. Λοιπόν, έχετε συμμετοχή σε ένα έγκλημα, είτε γιατί δεν πράξατε, είτε γιατί πράξατε λάθος. Γιατί δεν μαζεύεστε εσείς οι οποίοι έχετε αναλάβει τις τύχες μας να συμφωνήσετε σε μια εθνική πολιτική για το κλίμα. Γιατί δεν το κάνατε χτες. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η καταστροφή, γιατί νομίζετε ότι εσείς τι θα κάνετε, πώς θα σωθείτε αν ο πλανήτης αποφασίσει να μας τεινάξει από πάνω του όπως τεινάζεται ο σκύλος για να διώξει το νερό που πέφτει πάνω στο τρίχωμά του, τι θα κάνετε. Πού θα πάτε να σωθείτε, όσα καταφύγια και αν φτιάξετε, όσα λεφτά και αν δώσετε για να είσαστε ασφαλείς, κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής σε έναν πλανήτη που καίγεται. Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε ακριβώς. Περιμένουμε έναν επόμενο επιστήμονα. Δεν χρειαζόμαστε επιστήμονες πια να μας τα πούν, τα ξέρουμε. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον ειδικό να μας πει ότι όταν είσαι άξεστος, όταν έχεις κτηνώδη ένστικτα, τότε θα ανάψεις το μπάρμπεκιου γιατί θες να φας μέσα στον καύσωνα. Λοιπόν, εσύ είσαι ένας τύπος ο οποίος πρέπει να υποστείς κακουργηματική δίωξη.
για έκθεση ανθρώπων, ζωών, είτε είναι τετράποδες, είτε είναι άνθρωποι, σε κίνδυνο ζωής. Δεν μπορεί ο καθένας, επειδή θέλει ή δεν, μάλλον δεν ξέρει τι σημαίνει αγάπη, τι θα πει ζωή, τι θα πει Θεός ρε φίλε. Εσύ που πιστεύεις και δηλαδή υπήρχαν τόσοι πολλοί που λέγανε γιατί δεν ανοίγουν οι εκκλησίες, θα πάνε να προσκυνήσουν. Τι να προσκυνήσουμε, να ποια είναι η εκκλησία. Βγες έξω στο δάσος και προσευχήσου για το δάσος. Τι να σου κάνει, λέει, γράφει ο άλλος να μας σώσει η Παναγία. Τι να πρωτοσώσει η Παναγία. Όταν δεν υπάρχει, έδωσε το σύμπαν, αυτό που λέμε Θεός, μας έκανε καθηκόνα και καθομοίωση. Άρα λοιπόν, μισή μπορεί να είμαστε άνθρωποι και μισή μπορεί να είμαστε θεοί. Αν δεν εκτιμήσουμε αυτό το οποίο μας έχει δώσει το σύμπαν, ποιος θα μας σώσει. Θα περιμένουμε την Παναγία, τον Χριστό, τους θεούς, τον Ολύμπου, τον οποιοδήποτε να μας σώσει. Όχι ρε φίλε. Και έχουμε επάνω και βγαίνουν στα κανάλια οι ίδιοι ρε φίλε, τα ίδια ξώανα, με την ίδια άποψη, για χρόνια πολλά. Έξι άνθρωποι οι οποίοι περιφέρονται στα κανάλια και κουνάνε το δάχτυλο και επιμένουν το 2021 που ο πλανήτης καίγεται, να έχουν το θράσος να μιλάνε και να λένε ότι εσείς τα κάνατε σκατά, εμείς τα κάναμε καλά, σκατά στα μούτρα όλων σας. Είναι δυνατόν να ζούμε και να βιώνουμε τέτοιες συνθήκες και να βγαίνεις και να λες θα πρέπει να κλειστείτε μέσα σε air condition. Φίλε, έχεις ρωτήσει ποιοι έχουν air condition? Θεωρείς αυτονόητο ότι όλος ο κόσμος έχει air condition? Γιατί δεν επιδοτείς λοιπόν τον κλιματισμό για όλους? Γιατί δεν παίρνεις μέτρα έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν ποιότητα ζωής? Γιατί πρέπει να μπορεί να ζήσει αυτός που μπορεί να πληρώσει το air condition και ο άλλος, ο οποίος είναι υποδέστερης ποιότητας ζωής, ο οποίος δεν έχει να το πληρώσει, γιατί δεν το βάζει την προτεραιότητά του? Γιατί η προτεραιότητά του είναι να ταΐσει τα παιδιά του, να ζήσει ο εαυτός του και να πληρώσει αυτός ο έντιμος ηλίθιος μαλάκας την εφορία. Και σου λέει ότι θα κάνω περικοπή, θα κάνω περικοπή από το φαΐ μου, θα κάνω περικοπή από κάτι το οποίο θεωρώ πολυτελές. Γιατί λοιπόν δεν επιδοτείς? Πού είναι η ανθρωπιστική διάθεση την οποία έχεις απέναντι σε πολίτες οι οποίοι ρημάζονται? Ρε φίλε, έχουμε 10 χρόνια, 11 χρόνια που έχουμε χτυπηθεί αλίπητα κάτω σαν τα χταπόδια, που προσπαθούμε να διαχειριστούμε με αξιοπρέπεια αυτό το οποίο λέγεται επιβίωση, που προσπαθούμε να κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι για να μην βγαίνουν και μας λένε οι άλλοι «Α, τους κακομύριδες, τι πάθανε, τα χάσανε όλα». Προσπαθούμε να δείχνουμε ότι είμαστε δυνατοί. Βλέπεις νέα παιδιά στα 30 τους και στα 32 τους χρόνια που δεν έχουν κέφι για ζωή. Ποιοι τα κάνανε έτσι αυτά τα παιδιά? Εμείς με τις αποφάσεις που πήραμε και με αυτούς που εκλέξαμε για να παίρνουν αποφάσεις για μας ερήμην μας. Λοιπόν, επειδή ζούμε σε μια κόλαση, αν δεν μαζευτούμε να αντιδράσουμε, να απαιτήσουμε και να δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι ευτυχώς κύριε η σημερινή μέρα. Και δεν είναι ευτυχώς και για σας που διευθύνετε τα κανάλια και τα δελτία ειδήσεων. Δεν μπορεί να λέτε ευτυχώς. Να δώσετε μία γραμμή στους ρεπόρτερ σας και στους δημοσιογράφους να θλίβονται ως να είχαμε κατόμβες νεκρών. Δεν είναι αυτό το πράγμα συμψηφισμός. Δεν έχει ζωή, δεν συμψηφίζεται. Όταν έχεις χιλιάδες ψυχές οι οποίες ένιωσαν τον τρόμο του θανάτου με τέτοιο τρόπο, δεν μπορείς να λες ευτυχώς. Δεν γίνεται να το λες αυτό. Και να μαζευτούν από τα παράθυρα των καναλιών όλοι αυτοί οι άθλοι, οι οποίοι βγαίνουν και μας θεωρούν, δεν μπορώ να πω όρνια, γιατί το όρνιο έχει εγκέφαλο. Το όρνιο ξέρει ότι θα πάει στο πτώμα. Γιατί μας έχουν καταντήσει και δεν έχουμε, ρε φίλε, καμία δύναμη πια να αντιδράσουμε? Δεν μπορούμε να πούμε μαύρο, ρε φίλε, σε αυτή την ιστορία. Βλέπεις ότι καίγεται το σύμπαν και οι άλλοι, ας πούμε, βγάζει τον κόλο της. Ας μαζευτούν, ας μαζέψουν και μερικοί μανάδες και μερικοί πατεράδες, ας έχουν λίγο εγκέφαλο να δούνε ότι για μία μέρα μάζεψε τον κόλο σου, κούκλα μου, μέσα. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα άμα δεν το δείξεις. Και ζούμε μία κατάσταση η οποία
Ναι, ρε φίλε, είναι πραγματικά χάος. Χάος. Αν αυτό που ζούμε δεν είναι χάος, μπορεί να μου πείτε κάποιος τι είναι χάος. Να πληρώσω και να μου κουνήσει το δάχτυλο, να είμαι συνεπής σε ένα κράτος το οποίο πληρώνει με 700 ευρώ τον πυροσβέστη, που δεν του δίνει ρεπό, που δεν δίνει ρεπό στους ανθρώπους τους οποίους βρίζουμε, γιατί από τη μία θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, θέλουμε να μην έχουμε εγκληματικότητα, θέλουμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί έξω πάνω σε μηχανές, λέει, έφτασαν τα παιδιά της ομάδας Δίας για να μας βγάλουν από το σπίτι. 700 ευρώ παίρνουν και αυτά τα παιδιά, δικά μας παιδιά είναι. Έχουν κάνει και μερικοί, έχουν κάνει λάθη. Πώς, γιατί δεν έχουν κάνει λάθη οι γιατροί, οι μεγαλογιατροί, οι οποίοι χειρουργούν, δεν έχουν κάνει λάθη, δεν έχουν κάνει λάθη οι μεγαλοδικηγόροι, δεν έχουν κάνει λάθη οι παπάδες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεσκιστούμε μεταξύ μας. Ποιοι είμαστε έτοιμοι να ξεσκιστούμε? Άνθρωποι οι οποίοι μοιραζόμαστε τα 500 και τα 600 ευρώ. Και μετά μου βγαίνεις και μου λες, κύριε επιστήμονα, να βάλω διπλή μάσκα μέσα στο σπίτι μου και να κλείσω ερμητικά τα παράθυρα. Πόσοι, ρε φίλε, έχουν air condition μέσα σε όλα τα δωμάτια και μπορούν να κλείσουν μέσα και τα παιδιά τους και να βάλουν διπλή μάσκα και να ζήσουν σε τι συνθήκες? Αυτές οι συνθήκες είναι συνθήκες εγκλεισμού, το έχετε καταλάβει. Είναι δηλαδή αν θέλετε, εξοικείωση με συνθήκες εγκλεισμού. Όταν λοιπόν μας επιμένουν και μας εξοικειώνουν με συνθήκες οι οποίες είναι να αρχίσουμε να συνηθίσουμε μία φυλακή, να προσπαθήσω να είμαι συνεπής πολίτης, γιατί να προσπαθήσω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, όταν δεν με σέβεται κανένας, όταν δεν με υπολογίζει κανένας, όταν αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται και ξαναεμφανίζονται και ξαναεμφανίζονται είναι οι συστημικοί, γνωστοί, ένοχοι που έχουν καταφέρει 30 χρόνια να οδηγήσουν αυτό το κράτος στο χάος. Γιατί γυρίσανε πίσω τίποτα λεφτά από αυτά που πήρανε? Γιατί έχουμε μάθει να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα λαϊκά δικαστήρια? Τώρα τους ακούω πάλι. Θα βρούμε, λέει, τα αίτια της φωτιάς. Τι βρήκατε εσείς από το 1981? Βρήκατε ποτέ τα αίτια της φωτιάς της Πάρνηθας? Αποδόθηκαν ευθύνες για τις φωτιές στην Ηλία? Πήγατε ποτέ στο Ήτειλο και στη Μάνη που πάτε και βγάλετε selfie γιατί κάνετε πολιτική του Instagram και πολιτική του Facebook? Πήγατε στη Μάνη να δείτε πόσα κατηλάκια καίνε μέσα σε σπιτάκια μικρά από τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους στις μεγάλες φωτιές εκεί? Το ξέρετε ότι οι ιδιώτες τότε στείλανε νερά? Το ξέρατε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παππούδες, μεγάλωσαν τα εγγόνια των καμένων τους παιδιών που δεν πήρανε καμία βοήθεια από αυτό το κράτος πρόνοιας? Τι καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια πιστεύοντας σε αυτή την κοινοβουλευτική δημοκρατία των ίσων ευκαιριών και των ίσων και του δικαιώματος στην υγεία, στην πρόνοια, στη ζωή, στην εκπαίδευση? Τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Βρισκόμαστε σε μία εποχή που θυμίζει απόλυτο σκοταδισμό. Και ξέρεις που τον βλέπω στο σκοταδισμό? Πρώτον, στις προτάσεις που κάνουν και που επικοινωνούν, γιατί εάν είχαμε μυαλό δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί να βγαίνουν εκεί πέρα και να μιλάνε. Δεν έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν. Έχει κλείσει Βουλή. Γιατί να κλείσει Βουλή? Για πες μου, σε παρακαλώ πολύ, για να κλείσει τη Βουλή, ποιος παίρνει ένα μήνα άδειο εργαζόμενος? Αυτοί δεν πληρώνονται 5 και 6 και 7 και 8 χιλιάδες και έχουν και άλλα χρήματα από τις επιτροπές τις οποίες βρίσκονται? Κλείνουν και φωτογραφίζονται με ούζα και τσίπουρα τρώγοντας καλαμάρια και χταπόδια και λένε πρέπει να κάνουμε διακοπές. Και η Ελλάδα καίγεται. Είμαστε όλοι στο έλεος της εθελομίχνης. Βγαίνουν οι επιστήμονες και οι εθελοντές και λένε ότι όσοι έχετε αναπνευστικά προβλήματα είσαστε στην πρώτη κατηγορία κινδύνου. Οι νοσηλευτές παίρνουν 500 και 600 ευρώ για να μπορούν να φροντίζουν ταυτόχρονα 40 και 50 ανήμπορους. Και αυτοί έχουν πάει διακοπές. Γιατί, ρε φίλε, να πας διακοπές? Να είσαι πίσω. Να είσαι στο πόστο σου και να δεις τι σκατά θα κάνουμε, γιατί εσύ έχεις εκλεγεί. Βέβαια, εμείς εκλέξαμε. Και εμείς εκλέξαμε, έχουμε μερίδιο ευθύνη, κούκλες μου και κούκλοι μου που βλέπετε. Γιατί εμείς βλέπουμε και δίνουμε αξία στο Survivor και στον Τάφη και στον κάθε Τάφη να γίνεται πρότυπο ζωής και κουλτούρας του νεοέλληνα.
Λοιπόν, και δεν δώσαμε σημασία και αξία σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καίγονται για να προλαβαίνουν τις περιουσίες οι οποίες... δεν θέλω να θυμηθώ τα σχόλια μεγαλοδημοσιογράφου για το σπίτι του ανθρώπου που καιγότανε, για το αν είναι ασφαλισμένο ή αν δεν είναι ασφαλισμένο. Έχουμε φτάσει σε μία εποχή όπου ακούμε κτηνώδεις εκφράσεις και δεν αντιδράμε. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν είναι παρακμή, τότε ποια είναι η παρακμή? Και να σου πω και κάτι, γιατί έχεις απορίες και έχουμε απορίες για το τι γίνεται με την πανδημία. Κοίτα ρε φίλε πίσω την ιστορία πώς έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω πανδημιών, κρίσεων και πολέμων, για να βγάλεις συμπέρασμα για το που ζούμε. Αλλά σήμερα με την Ελλάδα να καίγεται, με 81 φωτιές οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με έναν καύσωνα ο οποίος μας έχει ρημάξει, με δουλειές οι οποίες έχουν χαθεί, με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν όχι απλά να σώσουν τις περιουσίες τους, τι να τα κάνω τα υλικά όταν δεν μπορώ να ζήσω, να μπω σε ένα χώρο κλιματιζόμενο, με διπλή μάσκα, με δίπλα ας πούμε τα παιδιά μου, τα οποία δεν μπορούν να βγουν να παίξουν με το χώμα, δεν μπορούν να βγουν στη θάλασσα, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Μπορείς εσύ να βλέπεις τη μάνα σου, η οποία έχει αναπνευστικά προβλήματα, με κλεισμένο το στόμα, με μάσκα μέσα στο σπίτι. Και αυτό λέγεται ζωή, αυτό λέγεται ευημερία. Αυτή είναι η σύγχρονη κοινωνία της ευμάρειας. Μην τρελαθούμε. Τα έχουμε κάνει έτσι, ώστε πραγματικά αν αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής, διότι κλιματική αλλαγή δεν έχει περάσει στη συνείδησή μας, γιατί δεν πουλάει ρε φίλε. Γιατί θα σου βγάλει 7 μαλακίες που αφορούν την αβάσταχτη ελαφρότητα της ζωής της Ελένης Μενεγάκη, που καλά έκανε η κοπέλα. Έκανε πάρα πολύ καλά, διότι όταν εμείς ενδιαφερόμαστε για την απίστευτη ελαφρότητα, φυσικά πολύ καλά κάνουν και οι διαφημιστές, πολύ καλά κάνουν και οι διαφημιστικές, πολύ καλά κάνουν και αυτοί που είναι στα κανάλια και σου προσφέρουν το μενού της ελαφρότητας. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο, σε ενδιαφέρει να μάθεις πώς φοριέται η γόβα, αν αυτό που ταιριάζει το τσόκαρο με την πρατέλα του σουτιέν, για το να κάνεις καριέρα στο GMTM, γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βιομηχανία μόδας στην Ελλάδα, όπου δεν έχεις δει, έχουμε κατακλειστεί από τις πασαρέλες, από τα τούλια και από τα στράκια. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η τάση, πολύ καλά κάνουμε και μας προσφέρουν αυτό το οποίο μας προσφέρουν. Γιατί αυτές οι γαμημένες οι τηλεθεάσεις δείχνουν ότι, που φυσικά μου λες ότι μπορεί να είναι φτιαχτά. Ναι, και αν είναι φτιαχτά, γιατί δεν πιάνεις το τηλεκοντρόλ να ρίξεις μαύρο ρε φίλε. Να ρίξεις μαύρο, γιατί αν σταματήσουν να πουλάνε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση, θα σκεφτούν, ρε μπας και να βγάλουμε ρεπορτάζ για το κλίμα, μπας και να δείξουμε τι γίνεται εκεί που λιώνουν οι πάγοι. Σκοτώσανε τη φώκια. Βρέθηκε άνθρωπος ρε φίλε, άνθρωπος, αυτά είναι κτίνη, δεν είναι άνθρωποι, το άνθρωπος είναι από το άνω θρόσκο. Βρέθηκε άνθρωπος να σκοτώσει τη φώκια. Δηλαδή σκέφτηκε να σκοτώσει αυτό το ζωντανό. Μπορείς να μου πεις γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κίνδυνος για κάθε άνθρωπο, δεν είναι κίνδυνος για κάθε ζωή. Γδέρνουν ζώα, τα κακοποιούν, έχουν τα γαϊδουράκια γεμάτα πληγές τους, δένουν τα πόδια, έχουν τα βαρελόσκυλα, έχουν τα άλογα τα οποία τα ρημάζουν για να εξυπηρετούν τους τουρίστες και δεν κάνουμε τίποτα γιατί είναι ζώα. Και έρχεται μια στιγμή που ο πλανήτης θα συνωμοτήσουν τα ξωτικά του δάσους, θα συνωμοτήσουν οι νεράιδες, συνωμοτήσουν οι θεοί του Ολύμπου και θα πούνε άντε και συχτήρου σκουπίδια άνθρωποι. Τι δεν μπορούν να εξαφανιστούν οι άνθρωποι από τον πλανήτη? Να σου πω ότι μέσα σε, ναι, σε ένα τέτοιο εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Οι δεινόσαυροι δεν ήταν τα πιο δυνατά θηλαστικά τα οποία ζούσαν? Ήταν τρομακτικά, τρώγανε τα πάντα, κάνανε τα πάντα. Ήταν η πιο ισχυρή δύναμη στη γη και εξαφανίστηκαν. Γιατί να μην εξαφανιστούν και οι άνθρωποι? Πολύ εύκολα μπορεί να εξαφανιστούν λοιπόν και άνθρωποι εξαιτίας μιας ιστορίας, η οποία τι είμαστε, τι είναι η ιστορία του ανθρώπου μπροστά στην ιστορία της γης και του γαλαξία ολόκληρου? Τίποτα απολύτως. Αλλά επειδή σήμερα
ζούμε και θα ζούμε και τις επόμενες μέρες. Ζωή άθλια, δηλαδή αυτή η ζωή που έχει περιγράψει ο Βίκτορ Ουγκό στους άθλιους μοιάζει σχεδόν παράδεισος μπροστά στη δική μας ζωή. Γιατί τότε, το 18ο αιώνα στο Παρίσι, δεν ζούσαν άνθρωποι σε υπονόμους, δεν κλέβανε για ένα κομμάτι ψωμί, δεν υπήρχαν τότε επίωροι αστυνομικοί, δεν χρησιμοποιούσαν τότε τις γυναίκες γιατί οι γυναίκες δεν είχαν να ζήσουν και γινόντουσαν πουτάνες. Τι γίνεται σήμερα? Το ίδιο και το αυτό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι εάν κάποιος ακούει και μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα κανάλια, αν υπάρχει κάποιος, εν τη αυτή περιπτώσει ας σταματήσουν οι νέοι άνθρωποι να λένε ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα. Τι δεν υπάρχουν θύματα? Εδώ είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε τα θύματα. Εμείς τώρα που μιλάμε και επικοινωνούμε. Ζεις ρε φίλε μέσα στο σπίτι σου με διπλή μάσκα? Όχι. Μπορείς να αναπνεύσεις έξω ελεύθερα? Όχι. Μπορείς να πιεις νερό χωρίς να το περάσεις από φίλτρο? Όχι. Μπορείς να φας ένα φαγητό το οποίο να μην είναι εμβολιασμένο και να μην είναι καρκινογόνο? Όχι. Τότε λοιπόν είσαι θύμα ή είτε τι είσαι? Τι είσαι, είσαι ελεύθερος? Είσαι ελεύθερος? Πώς ζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες? Και μετά λένε ότι έχουν, μου έλεγε ένας γιατρός, ότι έχει αυξηθεί η χρήση κόκας, έχουν αυξηθεί τα ναρκωτικά, έχουν αυξηθεί τα ψυχοφάρμακα. Εννοείται. Φυσικά, όταν υπάρχουν συνθήκες εγκλεισμού που έχουν περάσει, όχι απλώς στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο και στο συνειδητό και παντού, πόσο θα τη βολέψει ο άλλος? Όταν ζει με ένα τεράστιο άγχος επιβίωσης, γιατί απειλείται πλέον η ζωή. Δεν απειλούνται μόνον, δεν απειλούνται οι μισθοί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον πολύ κόσμο ξεχασμένη. Διότι θεωρούν αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο και βγαίνουν πάνω και λένε και βγάζουν μεγάλους λόγους ότι είναι πολύ δυνατό και φυσικό να ζήσω εγώ και να έχω air condition και να μπορώ να πληρώνω μια αξιοπρεπή ζωή με 450 ευρώ. Να μπει λοιπόν αυτός σε έναν προσωμιωτή και να τον παρακολουθούμε ένα μήνα όπως κάνουν στο Survivor και τους δίνουν να φάνε ρύζι, να κάνουν ένα Survivor με μερικούς πολιτικούς και να τους δώσουν να βρούνε τον τρόπο να επιβιώσουν με 420 ευρώ το μήνα και εμείς να παρακολουθούμε και να γελάμε και να βγάλουμε στο τέλος τον νικητή. Θέλετε να γυρίσουμε να το γυρίσουμε αλλιώς? Λοιπόν, ανεγκέφαλοι, ανίκανοι, άξεστη, με κτηνώδη συμπεριφορά, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανενός είδους ευαισθησία, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορεί να έχουν αγαπήσει τα παιδιά τους, δεν μπορεί να έχεις αγαπήσει παιδιά και να μην αγαπάς τα παιδιά του άλλου, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, εγώ αγαπάω μόνο το γιο μου, λέω ότι ο γιος μου είναι δικός μου, είναι ιδιοκτησία μου, αγαπώ αυτόν και δεν αγαπώ το παιδί του γείτονα, τον Κωνσταντίνο που μένει απέναντί μου, είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου, το οποίο είναι συγκεκριμένης δυνατότητας, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε είμαι η πιο έξυπνη, αλλά ούτε και η πιο ηλίθια. Δεν μπορώ εγώ να μείνω μέσα στο σπίτι μου με δύο μάσκες και να έχω το ραν, τις γάτες μου, των εντίον έξω και να εισπνέουν και να ζούνε αυτό το οποίο... εντάξει, τα ζώα μου είναι υποδέστερα. Ας ψοφήσουν και να πεθάνουν, αλλά να ζήσω εγώ καλά. Δεν μπορώ να μην καταβρέχω τα ζώα μου, δεν μπορεί να μην φροντίζω τον κήπο μου, δεν μπορεί να μην ενδιαφέρουμε για το τι κάνει ο γείτονας. Πρέπει να βγω, να κυκλοφορήσω, να ζήσω, να αναπνεύσω. Και μου λένε, όχι, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Πρέπει να αναπνεύσεις με δόσεις. Δηλαδή, όλη η ζωή μας είναι σε έναν διακανονισμό. Διακανονισμό ζωής. Θα πρέπει να αναπνέεις τόσο, με αυτό το manual, θα πάρουμε manual ζωή. Θα βγει ο Νίκος ο Καρδαλιάς και θα πει, σήμερα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα manual, το οποίο θα λέει πώς θα ζήσουμε σήμερα, 5 Αυγούστου, 6 Αυγούστου, 7 Αυγούστου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι θα έχετε νέες εντολές για το πώς θα συνεχίσετε να διαχειρίζετε τη ζωή σας. Αυτό είναι κόλαση, παιδιά. Λοιπόν, ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ εδώ μέσα, γι' αυτό κάνω τα live, γιατί έχω καταλάβει ότι τελικά πίστευα κάποια στιγμή ότι ήμουνα ελεηνά μόνη μου με τις σκέψεις μου. Και όταν ξεκίνησα να κάνω αυτές τις κουβέντες και είδα να υπάρχει live το οποίο έχετε παρακολουθήσει σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς να έχω καμία διαφήμιση και καμία υποστήριξη και τίποτα απολύτως, 407.000 άνθρωποι, είπα ότι
αξίζει τον κόπο. Ότι δεν είμαι τόσο μόνη μου όσο ένιωθα τον προηγούμενο καιρό. Και ξέρετε κάτι, μερικοί μου λέγατε ότι θέλατε να με βλέπετε να λέω αυτά που λέω και μοιράζομαι μεταξύ σας στην τηλεόραση. Δεν μ' άφησαν ποτέ. Δεν μ' άφησαν ποτέ γιατί θεωρούσαν ότι ίσως εάν εκφραζόμουν πραγματικά όπως ήθελα, δεν θα άρεσαν αυτά που έλεγα σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με δικούς του ανθρώπους, με δικούς του κανόνες και με δικά του μέτρα και σταθμά. Γι' αυτό άλλωστε και υπήρχαν πολλές στιγμές που ήρθα αντιμέτωπη με μία αυτοκριτική, γιατί βασανίστηκα πάρα πολύ για να υπάρχω σε ένα σύστημα όπου εγώ λατρεύω αυτό που λέγεται επικοινωνία, όπου εγώ αγαπώ πάρα πολύ να γράφω, νομίζω ότι είμαι επαγγελματίας του γραψίματος, αγαπάω πάρα πολύ να επικοινωνώ με τον κόσμο, αγαπάω πάρα πολύ να αυτοσαρκάζομαι, αγαπώ πάρα πολύ να δίνω χαρά και πάντοτε ελπίζω ότι μπορούν τα πράγματα να αντιστραφούν. Όμως βλέπω και παρακολουθώ ότι όσο περνάνε οι μέρες, κάθε μέρα που περνάει, η ζωή μας είναι συνέχεια σε ένα διακανονισμό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, να πω ότι επιτέλους αντιδράστε, ας αντιδράσουμε γράφοντας, να μαζευτούμε όλοι μαζί κάτω από ομπρέλες που να λέγεται, γιατί εγώ δεν ανήκω πουθενά, δεν ανήκα πουθενά, κομματικά εννοώ, άσχετα αν έχω θέσεις για την πολιτική, αν έχω θέσεις για τα πρόσωπα τα οποία ασκούν πολιτική και αν έχω και παγιωμένες σκέψεις πλέον ότι το σύστημα έχει κρασάρει παγκόσμια και δεν θέλω να νιώθει ενοχή κανένας από εσάς που ακούει και με παρακολουθεί για το ότι ευθύνεται ο ίδιος για ένα κρασάρισμα του συστήματος το οποίο έχει χρεοκοπήσει. Λοιπόν, όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν ακούσετε αυτούς που λένε ευτυχώς, κλείστε κανάλι, ανοίξτε, μην συνεχίσετε να παρακολουθείτε. Είναι ένας τρόπος που μπορεί να μας φέρνει μια αντίδραση, γιατί τι είμαστε, πελάτες, εμείς είμαστε πελάτες τους. Εμείς είμαστε πελάτες των κομμάτων. Όταν εμείς ρίξουμε μαύρο δεν έχουν πελατεία. Άρα λοιπόν ένας τρόπος αντίδρασης είναι η αντίδραση σε αυτά που ακούμε και βλέπουμε με την αποχή. Διότι δεν υπάρχει καλύτερο μέσο από αυτό το οποίο, δεν εννοώ την μη εμπλοκή μας σε πολιτικές αποφάσεις, αλλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε άλλο αυτή την κόλαση που με τόσο ευτέλεια μας παρουσιάζουν ως μία κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτό. Αυτό είναι κόλαση, κύριε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα που παρακολουθήσατε πάνω από 200 άνθρωποι τέτοια ώρα, που πίστευα ότι οι περισσότεροι θα είσαστε στις παραλίες, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα, η οποία μεγαλώνει συνέχεια. Συγχωρέστε με για το θυμό μου, αλλά δεν άντεξα να παρακολουθώ αυτές τις αηδίες τις οποίες εκφράζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπρόσωποι στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν και δίπλα τους δημοσιογράφοι που δεν τους σταματάνε να τους πούνε επιτέλους έχετε προκαλέσει όλο τον κόσμο. Σταματήστε να λέτε ως ο ένας φταίει ο άλλος και όχι, είναι ελεηνό, είναι ανήθικο, είναι άξεστο, είναι απάνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Μία μετάδοση live χωρίς μάσκες. Δεν έχω κλείσει τα παράθυρα. Έχω σφουγγαρίσει 17 φορές στο σπίτι μου για να φύγουν όχι σκόνη, να φύγει στάχτη. Το κάνω σχεδόν, τι να σας πω, 2 φορές την εβδομάδα, γιατί είτε θα καεί η βόρεια πλευρά της Αθήνας, είτε θα καεί η νότια πλευρά της Αθήνας και πραγματικά δεν θέλω να ζήσω τη στιγμή που τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι είναι τυχεροί αυτοί που έχουν φύγει. Όμως είμαστε παρέα, θα τα αντιμετωπίσουμε και ελπίζω να αντιδράσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί παρέα. Τα φιλιά μου.